Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη, πολύ χρηστική και σίγουρα πολύ νόστιμη και τραγανή συνταγή. Κοτομπουκέ στο φούρνο. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τις πιο νόστιμες, τρυφερές κοτομπουκές ever και θα είναι τραγανές και υγιεινές την ίδια στιγμή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στη συνταγή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε στήθος κοτόπουλο είτε μπούτι κοτόπουλο. Τι θέλετε να βάλουμε? Στιθάκι. Τέλεια. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το κοτόπουλο σε ωραία strips, όπως τα λέμε, σε ωραίες λωρίδες. Από κάτω έχει το παραφύλετο, εδώ πέρα, που από μόνο του είναι έτοιμο ένα strip. Και καθώς κόβουμε εδώ πέρα, την κάτω πλευρά, όταν πηγαίνουμε προς τα πάνω, άμα δούμε ότι γίνονται πιο χοντρά κομμάτια, τα κόβουμε εδώ και μετά τα κόβουμε στη μέση. Εντάξει, θέλουμε να είναι μικρούλια, να γίνουν όσο πιο τραγανά γίνονται και ουσιαστικά να μας δίνουν την αίσθηση snack. Βέβαια, άμα συνδυάσουμε με ριζάκι ή με πατάτες, σίγουρα μπορεί να γίνει και κανονικό γεύμα ολοκληρωμένο. Απλά συνήθως έχουμε συνηθίσει πάντα τα κοτόπουλα strips να είναι το starter, αυτό που ξεκινάμε για να φάμε. Λοιπόν, κόβουμε σε ωραίες λωρίδες και το μυστικό, κυρίες και κύριοι, για το κοτόπουλο είναι το μαρινάρισμα. Φαντάζεσαι, Λάκη, με τι πρέπει να μαρινάρουμε το κοτόπουλο για να γίνει πάρα πολύ τρυφερό? Λεμόνι. Λεμόνι δεν βάζουμε ποτέ να μαρινάρουμε το κοτόπουλο, γιατί με το που ρίξεις λίγο λεμόνι στο κοτόπουλο, κατευθείαν αρχίζει να ασπρίζει και να ψήνεται. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο? Τι? Ξινόγαλο, μπράβο! Τι είναι το ξινόγαλο, Λάκη? Το ξινόγαλο είναι ένα διαφορετικό υλικό. Ουσιαστικά είναι ένα γάλα λίγο πιο πηχτό. Έχει διαφορετική επεξεργασία και βοηθάει πάρα πολύ στην τρυφεροποίηση του κοτόπουλου. Οπότε μας αρέσει πάρα πολύ, μας βολεύει πάρα πολύ. Έριξα αλάτι πιπέρι στο μπολάκι μου. Θα ανακατέψω εδώ. Χρειαζόμαστε λίγο αλάτι και πιπέρι να αρχίσει να μαρινάρει το κρέας μας. Και θα προσθέσω μέσα θυμάρι, 2 σκελίδες σκόρδο, εδώ. Μην τις ψιλοκόψετε, απλά κόψτε σε 5-6 κομμάτια. Εδώ, τέλεια. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε το ξινόγαλο. Ξινόγαλο πάει μέσα. Βλέπεις τι πηχτή υφή που έχει, φιλελάκι, το ξινόγαλο. Ξινόγαλο πουλάνε όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα μα όλα. Σε περίπτωση που δεν βρείτε ξινόγαλο με τίποτα, γιατί βρίσκεστε σε ένα πολύ απομακρυσμένο μέρος, κανένα μα κανένα πρόβλημα. Αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε και να αερώσετε 200 γραμμάρια γιαούρτι σταγιστό με 50 έως 100 γραμμάρια νερό, εξαρτάται από το γιαούρτι, μέχρι να πάρετε αυτή την υφή. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε το ξινόγαλο να δουλέψει πάνω στο κοτόπουλο. Πόσες ώρες, φίλε Μιχάλη? 12 ώρες θα ήταν το ιδανικό, αλλά άμα δεν έχετε χρόνο και έχετε 6 ώρες στη διάθεσή σας, και οι 6 ωρίτσες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οπότε, καλύπτουμε καλά με μεμβράνη και έτσι όπως είναι, βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες. Εγώ έχω ήδη ένα στο ψυγείο 12 ώρες, οπότε θα βγάλω και θα συνεχίσω τη συνταγή. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Μετά από 12 ώρες, δεν δείτε καμία ουσιαστική διαφορά. Λίγο θα αλλάξει το χρώμα από το κοτόπουλο, αλλά ουσιαστικά εδώ πέρα κρύβεται όλο το μυστικό στο κοτόπουλο. Όλο το μυστικό που θα το κάνει πραγματικά να γιώνει μέσα στο στόμα. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το πανάρισμα. Για το πανάρισμα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Και κοιτάξτε τι έχω εδώ. Έχω πανκό, AKA η φρυγανιά, η κινέζικη, η ιαπωνέζικη. Σε περίπτωση που δεν βρείτε πάνκο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονική φρυγανιά τριμμένη. Θα δουλέψει μια χαρά. Αυτή είναι λίγο έτσι πιο τελικά τη φρυγανιά τριμμένη, να το πω έτσι. Αλλά και η κανονική φρυγανιά μας κάνει μια χαρά τη δουλειά. Θα προσθέσω μέσα λίγο κάρι, λίγο πάπρικα, σκόνη σκόρδο. Και άμα δεν έχουμε σκόνη σκόρδο, τι θα κάνουμε? Θα ψιλοκόψουμε σκορδάκι μπόλικο και θα βάλουμε μέσα. Περίπου 2 σκελίδες σκόρδο που μασάμε. Και θυμάρι αποξηραμένο. Θα βάζουμε όλα αποξηραμένα, δεν βάζουμε τίποτα φρέσκο εδώ. Εκτός του σκόρδου, άμα χρειάζεται να βάλουμε. Γιατί θέλουμε μια dry μαρινάδα και ουσιαστικά να μπορέσει να κολλήσει πάνω στο κρέας μας χωρίς να βάλουμε αυγό. Γιατί άμα βάλουμε και αυγό, το χάσαμε. Μετά η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Θέλεις 3 μπολ, αλεύρι, αυγό, φρυγανιά και τηγάνισμα. Αυτή την διαδικασία δεν θέλετε όλοι να αποφύγετε? Επειδή ξέρω ότι θέλετε να αποφύγετε, ο κύριος Άκης θα σας βοηθήσει πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, νομίζω ένα ταψάκι θα μου φτάσει. Μπορεί να χρειαστεί και 2. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Παίρνω το κοτόπουλο μέσα από το ξινόγαλο, κατευθείαν πάνω στη φρυγανιά, εδώ, και έτσι όπως είναι, κατευθείαν πάνω στη λαδόκολλα μου. Συνεχίζω ακριβώς με την ίδια διαδικασία μέχρι που να τελειώσω όλα τα κοτοπουλάκια. Πω, φόρτωσε το ταψί, Λάκη, μια χαρά. Και κοίτα εδώ, το ξινόγαλο το βλέπεις, εξαφανίστηκε.
Το ξινόγαλο ουσιαστικά είναι πάνω στο κοτόπουλο, έχει μέσα στο κοτόπουλο, έχει μαρινάρει το κοτόπουλο και έχει γίνει μέρος της συνταγής μας. Δεν είναι μια μαρινάδα που θα σουρώσουμε και θα φύγει το ξινόγαλο. Το ξινόγαλο όντως εδώ πέρα δουλεύει. Γιατί σε πολλές μαρινάδες, όταν μαρινάρουμε κάτι, μετά σουρώνουμε και αναγκαζόμαστε να πετάξουμε τη μαρινάδα. Όχι, εδώ πέρα η μαρινάδα είναι μέρος της συνταγής. Τώρα, τι θα κάνω. Θα ρίξω λίγο πιπέρι από πάνω. Όταν λέω λίγο, βλέπετε ότι δεν το λυπάμαι. Μπορείτε να κάνετε αρκετά spicy με το πιπεράκι και λίγο αλάτι. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και τυρί στη μαρινάδα όπως παρμεζάνα, δουλεύει καταπληκτικά, αλλά είπαμε να κάνουμε έτσι λίγο κάτι πιο healthy. Τώρα, ήρθε η ώρα για λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Κοιτάξτε πόσο. Επειδή δεν έχει καθόλου λιπαρά η συνταγή μας, χρειαζόμαστε λίγο λαδάκι να βοηθήσει το κοτόπουλο και τη φυργανιά να πάρει ωραίο χρώμα. Και βάζουμε ελαιόλαδα, καλά λιπαρά. Και τώρα έρχεται η ώρα για το ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 220 βαθμούς. Θέλουμε να είναι τέρμα. Ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε κατευθείαν χρώμα στο κοτόπουλο και να ψήσουμε για όσο λιγότερη ώρα γίνεται. Θέλουμε δυνατή φωτιά να πάρει κρούστα απ' έξω και να ψηθεί γρήγορα από μέσα. Θα χρειαστεί περίπου 8 με 10 λεπτάκια στους 220 βαθμούς. Οπότε υπομονή, σε 10 λεπτά θα είναι τα κοτόπουλά μας έτοιμα. Και τα κοτόπουλάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν το απόλυτο χρώμα, είναι ψημένα στην εντέλεια, είναι healthy, είναι πάρα πολύ νόστιμα, είναι πάρα πολύ τρυφερά, είναι πάρα πολύ αρωματικά. Παναγία μου, τα έχουν όλα τόσο πολλά και είναι πάρα πολύ εύκολο στο να τα φτιάξετε. Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό. Και μόνο που το βλέπεις, θες πραγματικά να το δοκιμάσεις. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ υγιεινά. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τηγανιτά που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Έχουν αυτό το healthy στοιχείο που μας αρέσει πια όλους. Και επιτέλους έτσι να απενοχοποιήσουμε τα nuggets. Γιατί όταν λέμε nuggets, τι σκεφτόμαστε την πρώτη στιγμή? Σκεφτόμαστε κάτι που δεν είναι τόσο υγιεινό. Σκεφτόμαστε κάτι που έχει λάδια. Σκεφτόμαστε κάτι που είναι deep fried. Ενώ εδώ δεν σκεφτόμαστε τίποτα τέτοιο. Κοιτάξτε εδώ. Μόλις με δύο φιλετάκια κοτόπουλο κάναμε τόσο πολλά nuggets. Παναγία μου. Παναγία μου, με δύο φιλέτα πόσα βγάλαμε. Το βλέπετε. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μια γρήγορη σάλτσα για να σερβίρουμε. Μια σος. Τα κοτοπουλάκια δεν θα βάλουμε μαγιονέζα. Θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι. Γιαούρτι σταγιστό. Και η συνταγή είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Θέλουμε μια κουταλιά του γλυκού κάρι. Απαλό. Όχι καυτερό. Μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη. Μουστάρδα. Απαλή κι αυτή. Και μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη. Γεμάτη. Μέλι. Πόσο εύκολο ήταν αυτό. Ε? Από το 0 έως το 10. Κοιτάξτε εδώ, ουσιαστικά κάνουμε μία σάλτσα coronation, πιο healthy, γιατί η coronation γίνεται με μαγιονέζα. Έχω ένα ωραίο μπολάκι εδώ πέρα για να την αδειάσω. Τέλειο. Και άμα θέλουμε έτσι να το παίξουμε λίγο πιο εναλλακτική, μπορούμε να δώσουμε την πολυτέλεια σε κάποιον να βάλει και λίγο λεμονάκι στο κοτόπουλο. Μπορεί να μου αρέσει, άμα αρέσει και σε εσάς. Τι άλλο θα κάνουμε, θα ρίξουμε και λίγα μυρωδικά, ό,τι σας αρέσει, λίγο θυμαράκι, λίγο βασιλικό από πάνω. Να βάλουμε λίγο το πράσινο στοιχείο πάνω στη συνταγή μας. Μοναδικό. Θα πάρω ένα ωραίο ναγκετάκι, εδώ, το βλέπετε. Θα βουτήξω μέσα στη σάλτσα και θα απολαύσω χωρίς καμία ενοχή. Γιατί δεν έχει θερμίδες και όλες οι θερμίδες που έχει είναι καθαρές. Υδατάνθρακας ελάχιστος, πολύ πρωτεΐνη, πολύ λίγα λιπαρά και εκείνα καλά λιπαρά, μόνο γεύση και νοστιμιά. Και βέβαια αυτά τα πεντανόστιμα nuggets πρέπει να τα συνοδεύσετε με τι? Με μία παγωμένη Coca-Cola Zero. Και τι σας έχω σήμερα? Συλλεκτική Coca-Cola Zero αφιερωμένη στην Αθήνα. Healthy nuggets και παγωμένη Coca-Cola. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ονομάζεται ευτυχία. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, μην ξεχάσετε τι άλλο να κάνετε, να μας πείτε αν σας αρέσει η συνταγή, τι άλλο θέλετε να φτιάξουμε και βέβαια να βγάλετε φωτογραφίες όταν φτιάξετε αυτή τη συνταγή, θα με θυμηθείτε και όταν δαγκώσετε το nugget θα πείτε όντως τον Άτι μου είχε δίκιο. Είναι το πιο μαλακό και τρυφερό κοτόπουλο που έχω δοκιμάσει. Πάλι δίκιο είχε ο Άκης. Τα λέμε. Γεια σας.